Ποιε οικονομικέ παροχέ αποφάσει η κυβέρνηση και τι προβλέπετε και για ένφια. Θα πω λοιπόν το εξή: ότι θα ανακοινωθούν επισήμω ε, σήμερα. Ε, θα έχουμε και συνέχεια και Στρασβούργο. Στι 5 τη συνέντευξη τύπου, 7 η ώρα, με συγχωρείτε. Για τρει ρυθμίσει χρεών: ναι. προ την εφορία, προ τα ταμεία και προ του Δήμου, για όσου μα ρωτάνε. Και προ για... του Δήμου λοιπόν. Ακριβώ. Mm -hmm. Όμω, ε, ακριβώ επειδή θα γίνουν οι ανακοινώσει σήμερα, κύριε ε, περιορίστηκαν, δεν δε θέλανε να μα πούν και πολλά για το τι θα ανακοινωθεί ακριβώ. Άρα, αυτέ είναι οι πληροφορίε. Είναι οι πληροφορίε μέχρι τελευταία στιγμή. Μάλιστα. Λοιπόν, επόμε... εκτό από τι 120 δόσει, το ναι. μεγαλύτερο κομμάτι τη συζήτηση ήταν τα επόμενα μέτρα, οι επόμενε παροχέ. Δηλαδή, mm -hmm. σύμφωνα με πληροφορίε, αυτέ που προκρίνονται, γιατί είναι μεταξύ άλλων και όχι ε, όλα μαζί αθρηστικά πάντα. Λοιπόν. Για να τα δούμε. 13η σύνταξη. Δηλαδή, η μονιμοποίηση του μερίσματος, κοινωνικού μερίσματος που ε, μοιράζει... Που δόθηκε λίγο πριν τα Χριστούγεννα, πέρυσι και πρόπερσι. Ε, από το 14, που από από δεκα... δεκα... ναι. μοιράζονται Από Σαμαρά δεκέμβριο. και μετά, ναι, συν... επί ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Ναι. Αλλά εκτάκτος, λοιπόν, πάντα είχε αυτό το χαρακτήρα του εκτάκτου. Mm -hmm. Τώρα, λοιπόν, θέλουν να το μονιμοποιήσουν και μάλλον... Για του χαμηλοσυνταξιούχου και όχι ίσω για όλου του συνταξιούχου, ναι. και για αυτό που ρωτούσαμε επίση ε, χτε, ανώτατο στέλεχο τη κυβέρνηση ε, από μισή του Ζήνα υπουργού που ήταν εκεί, ε, μα λέγανε και γι' αυτό μην ρωτάτε περισσότερα. Τον Οκτώβριο αυτό θα ε, οριστικοποιηθεί, αλλά η πρόθεση θα αναγγελθεί πιθανότατα ε, και, και μέσα στη Βουλή Σήμερα. από αύριο. Α, από τον σχέδιο. Επίση, διατήρηση Άρα, το μου, του φορολογικού. Εμεί θεωρούμε δεδομένο ότι θα υπάρχουν τα επιπλέον χρήματα. Mm -hmm. Μέσω του υπερπλεονάσματος πια και ένα κομμάτι από αυτό το, το υπερπλεονάσμα θα πηγαίνει παγίω γι' αυτό. Η κυβέρνηση το θεωρεί αυτονόητο και δεδομένο ναι. όπω το είπε ακριβώ, αλλά επειδή είναι πολύ νωρί μέσα στη χρονιά για να ξέρει τι θα γίνει στο τέλο, mm -hmm. αποφεύγει να το πει επισήμω. Αυτό ακριβώ μα εξηγούσαν. Θα το πούμε την κατάλληλη στιγμή, γιατί είναι πάρα πολύ νωρί. Δεν το ξέρουν δηλαδή καν οι δανειστέ. Επίση, να... να σε ρωτήσω κάτι ακόμη. Ναι. Ε, θα έχουμε εκλογέ σύμφωνα με τα όσα λέει η κυβέρνηση τον Οκτώβριο. Mm -hmm. Αν αλλάξει η κυβέρνηση, δεσμεύεται. Μέσω αυτού του μέτρου και η επόμενη κυβέρνηση. Εφόσον. Εφόσον έχει περάσει νόμο mm -hmm. και για την ακρίβεια, πιθανότητα να μην έχει περάσει μέχρι και τον Οκτώβριο νόμο, είναι ναι. θέμα επιλογή πολιτική. Ειδικά Σουστό. αν γίνουν εκλογέ, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει ο Το θέμα είναι ότι πρέπει να αποτυπωθεί στο νέο προπολογισμό το προσχέδιο του οποίου για το 2020 έτσι, mm -hmm. θα ε, κατατεθεί 1η Οκτωβρίου. Ναι. Άρα λοιπόν πριν τι εκλογέ, αν Βάλιστα. γίνουν Οκτώβριο, και έτσι εκεί πέρα η κυβέρνηση θα πει να το εγώ Άρα λοιπόν, σκέψη για μονιμοποίηση του μερίσματο ή 13η σύνταξη, όπω τη λέει η κυβέρνηση. Οπότε δηλαδή, η κυβέρνηση, εγώ το έκανα και όποια και το παίρνετε. Πριν από τα Χριστούγεννα αυτό. Στο αφορολόγητο τώρα. Διατήρηση του αφορολόγητου. Στα... Κατατεθεί, αύριο κατατίθεται η τροπολογία τη Νέα Δημοκρατία. Mm -hmm. Δεν μα έχουν ξεκαθαρίσει από την κυβέρνηση αν θα την ψηφίσουν ή όχι. Μας η ξε... κυβέρνηση βάσει αυτού τι προτίθεται να κάνει δηλαδή. Μα έλεγε χθε ε, ανώτατο τέλεχο τη κυβέρνηση ναι. ότι ουσιαστικά με την γλώσσα του σώματο δεν πρόκειται να την ψηφίσει. Ε, θα καταψηφίσει την, ah. ε, την πρόταση νόμου τη Νέα Δημοκρατία. Ενώ λέει ότι είναι πολύ πρόωρο και αυτό, όπω έλεγα προηγουμένω, δηλαδή. Ναι. Για να μπορέσουν να αποτυπωθούν στον προπολογισμό τα δεδομένα για να πείσουμε mm -hmm. ποιου, όχι του Έλληνε, mm. ε, ότι μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό το μέτρο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν. Έτσι, όπω εσύ, εσύ κατάλαβε, μέτρα... μάλλον δεν θα ψηφιστεί από το ΣΥΡΙΖΑ η πρόταση που θα καταθέσει η αύριο η Νέα Δημοκρατία. Mm -hmm. Αλλά σκοπεύει να κάνει κάτι δικό τη για διατήρηση του αφορολογίου. ΦΠΑ τώρα. Αυτά λοιπόν πάμε σε πιο άμεσα μέτρα, για να ναι. μην λέμε Οκτώβριο και τι γίνεται πριν και μετά τι εκλογέ. Τι έχει λοιπόν. Λοιπόν, Μείωση, μετάταξη μάλλον, ε, μια μεγάλη ομάδα προϊόντων από, το, από τον υψηλό συντελεστή ΦΠΑ 24% που είναι σήμερα mm -hmm. και έχει αυξηθεί σε αυτό το επίπεδο να επιστρέψει το 13% ΦΠΑ. Αυτό αφορά. Ε, τι αφορά ε, σοκολάτες, μπισκότα, ε, γαριδάκια, ε, αναψυκτικά, χυμούς, ε, αυτού του είδους τε, τα τα τρόφιμα, τα προϊόντα... Τα οποία, 13% ε, λοιπόν τα... αντί 24% άρα θα δούμε σειρά μειώσεων σε μια <laughs> σε σειρά λοιπόν προϊόντων μειώση δούμε... τιμή, από το 24 στο 13 ΦΠΑ Αυτή λοιπόν είναι βασική Αυτό... επιλογή Φίστα της άμεσα, δηλαδή. Αυτό είναι να ψηφιστεί και να εφαρμοστεί άμεσα δηλαδή να το δούμε και το καλοκαίρι Ωραία. να γίνεται ΦΠΑ στα νησιά διατηρείται από 1η Σεβδόμου του 19 Αυτό λοιπόν για να μην αυξηθεί κατά, ε, mm -hmm. μετά τη λήξη της περίοδου αυτής θα το ανακοινώσουν στην ουσία είναι δρομολογημένο εδώ καινούριο μέτρο έκτος έκτωση για του συνεπεί φορολογούμενου, αυτού δηλαδή που πληρώνουν και εξοφλούν φάπαξ το φόρο, ε, τη φορολογική του υποχρέωση. Συγγνώμη, να το ξεκαθαρίσουμε. Mm. Όχι συνεπεί, εσύ και εγώ που δίνουμε κάθε μήνα, α πούμε, ότι οφείλουμε στην εφορία. Όλο το ποσό. Όλο το ποσό. Μάλιστα. Όλα, όλα τα λεφτά μπροστά. Ποιο το φέρει τώρα, αν είναι και μια μεγάλη οφειλή, για 1,5 με 2% να δώσει όλο το ποσό. Ε, η αλήθεια είναι ότι το 1,5% και όταν υπήρχε δεν ήταν πάρα πολύ ερκηστικό καθόλου. πάντων. Ήταν συμβολικό. Γι' αυτό λένε ότι μπορεί να το πάνε και στο 2%. Εξάλλου διαφορά, το όφελος είναι πολύ μικρό. Τώρα ένφια, η μεγάλη πληγή. Mm -hmm. Τι γίνεται εδώ. Η δέσμευση του Πρωθυπουργού είναι ότι θα, έρθει, θα αποφασιστεί η μείωση του ένφια που θα δούμε το καλοκαίρι ναι. που θα πληρώσουμε δηλαδή ε, από το καλοκαίρι και μετά το θέμα είναι πόσο μεγάλη θα είναι ή όχι ε, ακριβώς επειδή γίνεται μια προσπάθεια να χωρέσουν πολλά και πολλά άλλα μέτρα σε αυτό το πακέτο η που θα δούμε μπροστά μας Η Νέα Δημοκρατία πει 30% σε βάθος διετίας η κυβέρνηση τι λέει Η κυβέρνηση τώρα ε, φαίνεται ότι πάει να το περιορίσει αυτό που αρχικά σχεδίαζε <χω> είχε μιλήσει για μια φοροελάφρυνση σταδιακή σε βάθος και κυρίω για τι μικρέ ιδιοκτησίε, ναι. για, 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 τη λαϊκή κατοικία δηλαδή. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί ίσω να χωρέσει όλε τι παροχέ μαζί, μαζί με τι επόμενε που θέλει να φέρει. Αυτά είναι τα βασικά μέτρα είναι που Αλλά είναι ανοιχτό αυτό. Είναι ανοιχτό. Θα, θα το γι, δημιώσει... αύριο, θα, το, θα, το ξεκαθαρίσουν αύριο. Αυτό όχι. Γιατί ακριβώ όπω μα είπανε για αυτό το πακέτο που συζητάμε τώρα, mm -hmm. θα χρειαστεί να γίνουν και άλλε συσκέψει στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν μπόρεσαν να το καταλήξουν. Βάλιστα ε, να καταληφθεί μια όπως Άρα, μας έλεγε Ο Ένθια ανοιχτό. δεν ξέρουμε ακόμη τι θα γίνει. Τα αναδρομικά ε, συζητήθηκαν καθόλου χθε, μπήκαν στην κουβέντα. Καθόλου, για αναδρομικά συντάξεων κτλ. Τουλάχιστον δεν μα είπαν τέτοιο mm -hmm. σα σίγουρα. Ε, εξάλλου για αυτά τα θέματα επιστρέφουν από αύριο και οι απεσταλμένοι Α, του Α, Έρχονται της, αύριο για την τρίτη μεταμνημονιακή αξιολόγηση. Mm -hmm. Έχουμε αξιολόγηση. από το πρόγραμμα, αλλά ανά κάποια διαστήματα έχουμε την αξιολόγηση. Αυτή είναι η τρίτη. Είναι η τρίτη και βέβαια πρέπει να πούμε γιατί και εμεί ανα, ε, αναρωτιόμασταν γιατί αυτή η πρεμούρα ε, κυριακάτικα mm. να, να δίνονται συνεντεύξει τύπου δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Και ο κ. Τσακαλώτη έχει να, να μα δώσει ένα χρόνο πούμε συνέντευξη τύπου. Ναι. Ε, το θυμήθηκε κυριακάτικα. Αλλά μα θύμισαν ότι επιστρέφει ε, η Τρόικα, του Τουρκία των Τραπεζών. Για όλα αυτά που μα είπε τώρα ε, και για τι 120 δώση, αύριο ναι. πρέπει να πάρουμε έγκριση από αυτού που θα έρθουν. Ε, η κυβέρνηση λέει ότι εφόσον επιτυχάνουμε τα πλεονάσματα δεν χρειαζόμαστε έγκριση Άρα αυτό είναι μια ανάγνωση βέβαια του. γιατί ε, μιλώντας με το, και με τους θεσμούς ε, λένε ότι ε, δεν είναι έτσι απλά Βάλιστα. τα πράγματα